Καλησπέρα. 5η 6 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε μια πολύ ωραία επιστολή από μια φίλη η οποία γράφει και ρωτάει πώς μεγαλώνοντας προστατευμένος σε μια γυάλα μπορείς να αντιμετωπίσεις την πραγματική ζωή. Θέκλα μου, είμαι γυναίκα 40 ετών, μητέρα ενός παιδιού. Ανακάλυψα εσένα και τα βλόγ σου εντελώς τυχαία. Είδα μια αμεσότητα από εσένα, θέματα καθημερινά που έχουμε ζήσει ή θα ζήσουμε και μια γνώση και σοβαρότητα μέσα από τη φαινομενικά απλή στάση και διάθεσή σου. Απλή αλλά καθόλου επιπλοκή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτή τη φάση, βλέποντας αυτό που κάνεις, άρχισα να κατανοώ ότι δεν είσαι μια χαζοχαρούμενη ψυχολόγος που δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις και γυρίζεις βίντεο από δική σου ανάγκη, αλλά ότι πράγματι, όπως και το είπες, θέλεις να νιώθεις χρήσιμη. Και πράγματι, αυτό ακριβώς κάνεις. Είσαι χρήσιμη, κατάλαβα ότι κάνεις κάτι για τους άλλους και λιγότερο για σένα, ότι θες να συμβουλεύσεις, ότι έχεις αυθεντικότητα στο φουλ. Ότι θες να δώσεις λίγη από την πείρα σου σαν φίλη, όχι σαν δασκάλα, ούτε σαν μπαμπούλας. Είδε έναν άνθρωπο να προσφέρει. Με ευχαριστούν πάρα πολύ τα λόγια σου. Ευχαριστώ. Να κάνει κάτι θετικό, να είναι ληθινός, να εμπνέει. Είδα μια χτίδα, ένιωσα κάτι θετικό, ότι κοίτα εκεί στην Κύπρο, και εδώ στο διαδίκτυο, όχι μόνο εκεί στην Κύπρο, υπάρχει ένα άτομο που κάνει κάτι καλό για αυτόν τον κόσμο και γίνεται δημόσια. Το κάνω και για μένα όμως. Και εμένα μου κάνει καλό αυτό. Και εγώ νιώθω ότι είμαι σπίτι μου κάνοντας αυτό το πράγμα, το οποίο όντως κάνω από το σπίτι μου. Γιατί πολλοί κάνουν κάτι καλό, αλλά δεν προβάλλονται. Ενώ δεν το μαθαίνουμε, δεν χαιρόμαστε, δεν εμπνεόμαστε, ώστε να το πολλαπλασιάσουμε, να αναθαρρύσουμε. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά, μια ωραία ανακούφιση και μια έμπνευση που σε γνώρισα και υπάρχει. Έτσι. Και φυσικά είπα στη φίλη μου να σε δει οπωσδήποτε. Και τη χαρά αυτή και την αισιοδοξία που μου χάρισες την είχα πολύ ανάγκη και ειλικρινά σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Είναι το καλύτερο δώρο αυτό που μου κάνεις, που μου λες ότι σου μετέδωσα χαρά και αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Επικεντρώθηκα στις συμβουλές και στα vlogs. Καθώς έχω περάσει από ψυχανάλυση και δεν βρήκα ένα θέμα αρκετά βαθύ ή βαρύ που να μου φανεί άγνωστος χώρος, αυτό πραγματικά πήρα και μου έδωσε αμέσως πληροφορίες, στοιχεία για τη ζωή και τη ζωή μου και μου άρεσε που κάνεις, είναι που είδα πως έχεις, πιθανόν λόγω της αντίληψής σου σε συνδυασμό με την 20ετή εμπειρία σου, μια πολύ καλή εικόνα για άτομα που κυκλοφορούν στην κοινωνία δίπλα μας και συνάπτουμε μαζί τους διάφορες σχέσεις επαγγελματικές, προσωπικές, ερωτικές. Και έχεις μια εμπειρία σε συμπεριφορές ανθρώπων και τύπους ανθρώπων, θα έλεγα, αλλά συμφωνώ και εγώ μαζί σου πως δεν είμαι υπέρ του γενικεύσεις. Πράγματι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο και δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι σε μια κατηγορία. Ας βάλω όμως αριθμούς για να μην γίνω χωτική. Τι πρόσεξα και τι πήρα από τα vlogs σου. 1. Είχες εκεί μέσα εμπειρία που για παράδειγμα εγώ δεν είχα, ώστε να αναγνωρίσω όπως τον κόμενο που εξ αρχής ήταν ψεύτης, το φίλο που ήταν συμφροντολόγος και δεν είχε συναισθήματα όπως εγώ, το συνάδελφο που δεν σκέφτεται όπως εγώ, προφίλ ανθρώπων που δεν σκέφτονται όπως εμείς, κάτι που μου πήρε αρκετά χρόνια να καταλάβω μέσα από εμπειρία και επώδυνα μαθήματα ζωής, για τα οποία δεν μετανιώνω, αλλά τα βίωσα έτσι, ως μαθήματα ζωής, που ακόμη συνεχίζονται και πολύ καλά κάνουν. Και μου έχει γράψει και άλλα τρία σημεία φίλη, τα οποία δεν θα τα διαβάσω, θα πω κατευθείαν μετά από 4 λεπτά, θα πάω κατευθείαν σε αυτά που γράφει σε σχέση με το θέμα του vlog. Εισηγούμε ένα θέμα για vlog. Πώς μεγαλώνοντας προστατευμένος σε μια γυάλα μπορείς έπειτα να αναγνωρίσεις την πραγματική ζωή. Απλώς, ο τρόπος που μεγάλωσα δεν με προετοίμασε επαρκώς για την πραγματική κατάσταση της ενήλικης ζωής μου στην κοινωνία. Στους χριστιανικούς κύκλους που μεγάλωσα, δυστυχώς, το παραδέχονται και λιγοστοί αξιόλογοι, είναι από Ελλάδα φίλε, το παραδέχονται και οι λιγοστοί αξιόλογοι ψυχίατροι που είναι κερείς, υπάρχει στις χριστιανικές οικογένειες μεγάλο ποσοστό ψυχοπαθολογίας. Υπάρχει. Και δυστυχώς η οικογένεια δεν το αντιλαμβάνεται. Ας πω για εμένα.
Χωρίς να είναι ακραία συντηρητικοί οι γονείς μου και οι δύο πρώην κατηχητές, και εγώ είμαι πρώην κατηχητρία, και εγώ έκανα κατηχητικό, δίδασκα κατηχητικό νεότερη, ενεργεί σε χριστιανικές οργανώσεις, εγώ επίσης μέχρι τα 20 κάτι όπου έπαψα, ο κύκλος μας ήταν κυρίως εκτός από εκπαιδευτικούς άτομα της Εκκλησίας. Μοιάζει πάρα πολύ ο κύκλος σας με αυτόν με τον οποίο μεγάλωσα εγώ. Πάρα πολύ. Και αν έχεις ήδη πάρει το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», γιατί μου έχεις στείλει αυτό το mail από τον Σεπτέμβριο, από πριν να κυκλοφορήσει το βιβλίο, θα έχεις δει που μιλάω εκεί μέσα για όλα αυτά. Στο σχολείο οι φίλες μου, όχι απαραίτητα, όπως και οι κολλητές μου, αλλά είχα έντονους δεσμούς με παιδιά από χριστιανική κατασκήνωση με φιλίες ζωής, χριστιανικές και φοιτητικές μου παρέες. Να μην πολυλογώ, μετά από μια σχέση που διήρκησε αλλά έληξε νωρίς, ηλικιακά εννοώ, με άτομο κοντά στο χώρο, άρχισα να βγαίνω προς τα έξω, να γνωρίζω περισσότερα άτομα εκτός του χώρου, εννοείς εκτός του χώρου της χριστιανικής οργάνωσης και του χριστιανικού κύκλου, και στο προσωπικό επίπεδο αλλά κυρίως στο επαγγελματικό. Φυσικά εκεί, δηλαδή όταν βρίσκεσαι έξω από τη γυάλα, γιατί όντως είναι γυάλα. Στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» το περιγράφω αυτά τα πράγματα, ότι κάναμε παρέα, εκτιμούσαμε, συνδεόμασταν μόνο με ανθρώπους που είχαν σχέση με τη χριστιανική οργάνωση, με την εκκλησία. Μάλιστα είχαμε και μια καχυποψία για αυτούς που ήταν απλά θρήσκοι και δεν ήταν μέλη της χριστιανικής οργανώσεως. Δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν σε εσάς, γιατί είναι σε διαφορετική οργάνωση, μου είπε στην οργάνωση εσείς και σε διαφορετική οργάνωση που ήμασταν εμείς. Εμείς ενώσαν παιδιά, γιατί όσοι εξακολουθούν να είναι. Και υπήρχε γενικά η αίσθηση ότι εμείς είμαστε ξεχωριστοί, εμείς ανήκουμε σε αυτή τη χριστιανική οργάνωση και εμείς θα σώσουμε τον κόσμο και θα γίνουμε και Άγιοι κτλ. Εμείς τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον, δεν μιλώ για σένα. Όταν βγήκες λοιπόν εσύ έξω από αυτό το προστατευόμενο χώρο, τη γυάλα της χριστιανικής οργανώσεως, φυσικά εκεί είσαι σαν το κουτάβι μέσα στη ζούγκλα. Αλλά το κακό είναι ότι δεν το καταλαβαίνεις εν καιρός. Πού να το καταλάβεις? Επειδή νομίζεις ότι όλοι σκέφτονται σαν εσένα, ότι δεν έχουν δόλο η κακία, ότι okay, δεν είναι όλοι τέλειοι χαρακτήρες, αλλά αποκλείεται κάποιος που σου χαμογελάει ή σε βλέπει ερωτικά ή τρυφερά κτλ. Να θέλει να σε κοροϊδέψει, να σε στριμώξει μόνο για σεξ κτλ. Γενικά να θέλει το κακό σου. Μεγάλη πλάνη όμως αυτό, όντως, γιατί όλοι δεν σκέφτονται όπως εμάς. Και μιλώντας με παιδιά που έχουμε ζήσει μια ζωή στα κατηχητικά, λέμε πόσο μας έκανε όλο αυτό να είμαστε στην κοσμάρα μας και να μην έχουμε ιδέα για το πώς να προστατευτούμε. Νομίζω καταλαβαίνεις απόλυτα. Καταλαβαίνω απόλυτα και να το εξηγήσω και λίγο να καταλάβουν και οι άλλοι που βλέπουν αυτό το vlog. Μεγαλώνοντας μέσα σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον και ειδικά ένα περιβάλλον οργανωσιακό, διδάσκεσαι να υπακούεις τυφλά στους γονείς σου, εάν οι γονείς σου είναι μέλη της οργάνωσης, στους κατηχητές σου, στους ομαδάρχες σου, στους πνευματικούς της οργάνωσης, στους ιερείς κλπ. Και διδάσκεσαι και πείθεσαι ότι όλοι όσοι είναι μέλη της οργάνωσης είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Που στην πραγματικότητα είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Εγώ έχω γνωρίσει, ελάχιστους έχω γνωρίσει από αυτούς που ήταν μέσα στην οργάνωση και ειδικά αυτούς που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην οργάνωση, που να μην μου αρέσει ο χαρακτήρας τους. Οι περισσότεροι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που έχουν αφήσει πίσω τους τα εγκόσμια, δεν έχουν κάνει δική τους οικογένεια και ζουν ιεραποστολικά. Όμως όλη αυτή η κατήχηση και όλη αυτή η πεποίθηση ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι τυφλά αυτό που σου κάνει κατηχητικό, να εμπιστεύεσαι τυφλά αυτό που σε εξομολογεί, να εμπιστεύεσαι τυφλά τον ένα τον άλλο μέσα στην οργάνωση, σε κάνει να είσαι λίγο αρνή. Και όταν για οποιοδήποτε λόγο βγεις έξω από την οργάνωση, δεν ξέρεις στην αρχή τουλάχιστον ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως σκέφτεσαι εσύ και δεν έχουν όλοι καλές προθέσεις και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν καθιονδήποτε τρόπο. Νομίζω καταλαβαίνεις απόλυτα, ο αριθμός των ατόμων αυτών είναι πολύ μεγάλος. Επίσης υπάρχουν γενικότερα περιβάλλοντα γυάλας, όχι μόνο στις οργανώσεις, που οι γονείς δημιουργούν όπου μπορούν άσχετα από το χριστιανικό γκρουπ. Θα μπορούσε επίσης αυτό να συμβεί και σε μη θρησκευόμενες οικογένειες. Γυάλα είναι και μια οικογένεια πλούσια που ζει με τύχη και σωματοφύλακες και συναγερμούς, με παιδιά που έχουν σοφέρ και πάνε μόνο σε ιδιωτικό σχολείο, με σχολικό μέχρι τα 18 τους, βεβαίως. Γυάλα είναι μια οικογένεια που ζει πολύ, πολύ μόνο με τους συγγενείς τους, με τους οποίους για παράδειγμα μοιράζεται μια πολυκατοικία οικογενειακή
και καταλήγουν τα παιδιά να είναι ταυτόχρονα φίλοι και ξαδέρφια, κάτι που τα κάνει να μην γνωρίζουν στην πραγματικότητα τι είναι φίλος. Να μην πολυλογώ, είμαι σίγουρη το πιάσες, το πιάσες. Θα μπορούσε αυτό να αφορά και σχέσεις, για παράδειγμα, στενές με αδέρφια ή άλλες, που εμποδίζουν το άτομο να αλληλεπιδράσει με διάφορα άτομα από διαφορετικά backgrounds και με διαφορετικό σύστημα αξιών. Και το χειρότερο, κάνει το άτομο να πιστέψει στην πλάνη πως όλοι έχουν το δικό του σύστημα αξιών, το δικό του και της οικογένειας του. Καταστροφικό. Συμφωνώ μαζί σου. Έχω δει ανθρώπους της ηλικίας μου και μεγαλύτερους, μη σου πω και σε προχωρημένες ηλικίες, να προσποθούν, με μεγάλο κόστος βέβαια, να διατηρήσουν αυτή την πλάνη. Σχέσεις με αδέρφια, ενώ για παράδειγμα ότι είμαστε αδερφές και κολλητές, οπότε όλοι οι άλλοι είναι απ' έξω. Γενικά, οτιδήποτε τρέφει το ότι ο κόσμος όλος είμαστε εμείς και οι άλλοι είναι σαν εμάς, είναι full μη ρεαλιστικό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Συμφωνώ μαζί σου. Και φυσικά εγγύηση για κακές συντροφικές σχέσεις, γενικά για άλλα, που δεν σπάει στην ηλικία που πρέπει, για παράδειγμα στην πρώιμη παιδική, αλλά φτάνει στην ενήλικη. Story of our lives, ιστορία των ζώων μας αυτή. Έχουμε και update. Αν σε ενδιαφέρει κάτι σαν update, θα χαρώ να ακουστεί. Στην ηλικία που είμαι πλέον, βλέπω ότι πολλές εμπειρίες που υπήρξαν τότε επώδυνες, δύσκολες στις διαπροσωπικές σχέσεις, κυρίως ήταν μαθήματα ζωής και μου χάρισαν μεγάλα ποσά σοφίας στο καθένα. Πολλές φορές άτομα που με έβλαψαν, αλλά κατόπιν βλέπω ότι η ζημιά δεν ήταν μεγάλη όσο θα μπορούσε να είναι, ενώ κάπου αυτό σταματούσε, ενώ θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Και ότι όλα αυτά που με ζόρισαν αποτελούν τα καλύτερα μαθήματα ζωής και με έχουν κάνει πιο δυνατή, υποψιασμένη και με έχουν θωρακίσει, ώστε να αντιμετωπίζω και να είμαι πιο έτοιμη στους κινδύνους. Πολλά προβλήματα που ακούς στα vlog είναι αυτό ακριβώς, μαθήματα ζωής. Απλώς όταν είσαι στη φάση της οδύνης, του πόνου, δεν το καταλαβαίνεις. Και το λέω έχοντας περάσει από τέτοιες φάσεις, όχι έξω από το χορό. Χωρίς υπερβολή, κάθε στραβοπάτημα και κάθε ακατάλληλος άνθρωπος που με πλησίασε, για όποια είδους σχέση, για όποιο είδους σχέση, ενώ πέρα από προσωπική και φιλική συνεργασία σε επαγγελματική, ήταν ένα μικρό σχολείο για να μάθω να αναγνωρίζω τους επόμενους. Ένα ακόμη όπλο άμυνας φυσικά, αλλά όπου χρειαστεί και αντεπίθεσης στην πανοπλία που δεν πήραμε κάποιοι από τις μικρότερες ηλικίες. Σίγουρα νιώθεις αδικημένος, αλλά οι μεγαλύτερες απάτες που μας έκαναν ήταν και τα μεγαλύτερα δώρα σοφίας. Εύχομαι σε όλους να αγκαλιάζουν αυτή τη σοφία που έρχεται επώδυνα και να έχουν τις λιγότερες απώλειες και τα μέγιστα κέρδη. Σε φιλώ και εγώ σε φιλώ. Πολύ ζεστά σε φιλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που έγραψες και για το θέμα που θίγεις, που είναι το θέμα της υπερπροστασίας. Της υπερπροστασίας που είτε συμβαίνει σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, το οποίο είναι και ταυτόχρονα εκκλησιαστικό ή οργανωσιακό, ή σε ένα περιβάλλον οικογενειακό που είναι υπερπροστατευτικό λόγω της οικονομικής κατάστασης ή λόγω αυτό που είπες που ζουν όλοι σε μια οικογένεια. Δηλαδή γενικά, μιλώντας γενικά και όχι μόνο ειδικά για όσους από εμάς έχουμε θρησκευτικές καταβολές και διοργανωσιακές. Όταν λέω οργανωσιακές, ενώ που έχουν σχέση με τις θρησκευτικές οργανώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η φάση του να μεγαλώνεις σε μια οικογένεια υπερπροστατευμένα σε κάνει όταν βγαίνεις στην κοινωνία να είσαι πολύ αφελής και να μην υποψιάζεσαι, να μην πηγαίνει το μυαλό σου στο κακό. Δηλαδή να θεωρείς ότι όλοι θέλουν το καλό σου και ότι όλοι σε προστατεύουν όπως σε προστάτευαν όλοι μέσα στο σπίτι που μεγάλωνες. Σκεφτόμουν αυτό το παράδειγμα που είπες για τις πλούσιες οικογένειες που τα παιδιά τους πάνε σε ιδιωτικά σχολεία και έχουν σοφέρ κλπ. Ακόμη και σε εκείνες τις οικογένειες, μπορεί ένα παιδί να νομίζει ότι όλοι θέλουν το καλό του, μεγαλώνοντας, να το νιώθει, αλλά στην πραγματικότητα να μην θέλουν όλοι το καλό του. Πόσες φορές έχουμε δει πράξεις βίαιες σε σχολεία, πολύ, πολύ γνωστά σχολεία, η bullying, η mobbing, ή πόσες φορές έχουμε δει οικογενειακά δράματα ακόμη και στις καλύτερες εντός εισαγωγικών οικογένειες, ακόμη και στις οικογένειες που έχουν πολλά χρήματα, στις οικογένειες που έχουν πολλά, διάφορα πολλά. Λοιπόν, είναι λαχείο σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς, είναι μεγάλο λαχείο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ωφέλεια στη ψυχή
αν δεν υπάρχει κόπος, και πολλές φορές ο κόπος είναι και πόνος, μιλώντας από το χώρο του ότι έχω μεγαλώσει παιδιά με διαφορετικό τρόπο από ότι με μεγάλωσαν οι γονείς μου, είχα περάσει κάποιες φάσεις που τα παιδιά ήταν στην πρώτη και δεύτερη σχολική ηλικία, δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, ξέρω αρχές στο γυμνάσιο, που προσπαθούσα να πείσω τα παιδιά μου ότι μπορεί, για παράδειγμα, ο συμμαθητής τους που τους συμπεριφέρεται με ένα άσχημο τρόπο να τους ζηλεύει. Και μου έλεγαν τα παιδιά ότι είμαι υπερβολική. Και μου έλεγαν ότι επειδή εσύ είσαι ψυχολόγος, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι σκέφτονται οι άλλοι. Ενώ δεν σκέφτονται οι άλλοι όπως εσένα, μου έλεγαν τα παιδιά. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει και η παιδική αθωότητα, η οποία είναι εν γενής, και χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι να πάθουν για να μάθουν, ακόμη και εκείνοι που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που συνειδητά οι γονείς θέλουν να τους διαπαιδαγωγήσουν και να τους σκληραγωγήσουν με την καλή έννοια. Δηλαδή να τους βοηθήσουν να καταλάβουν ότι υπάρχει και το κακό στη ζωή. Θέλω να πω ότι υπάρχει και η παιδική αθωότητα, που ακόμη και οι γονείς που συνειδητά προσπαθούν να διδάξουν στα παιδιά τους ότι υπάρχει κακία εκεί έξω, μπορεί τα παιδιά να μην είναι ακόμη έτοιμα να το μάθουν αυτό το μάθημα. Αλλά σίγουρα μεγαλώνοντας ένα παιδί σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει προβληματισμός και υπάρχουν πάνω στο τραπέζι πολλές απόψεις και ξεκαθαρίζει ότι εμείς σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, οι άλλοι όμως μπορεί να σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, η τάδε οικογένεια λειτουργεί διαφορετικά από εμάς, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι κακό, είναι καλό. Ο κάθε άνθρωπος διαλέγει τις δικές του αξίες, τις ανθρωπιστικές. Εγώ τους το έλεγα πάντοτε αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη ζωή μπορούμε να διαλέξουμε τις αξίες μας, μπορούμε να διαλέξουμε τι άνθρωποι θα είμαστε. Μπορούμε να διαλέξουμε αν θα είμαστε υπεύθυνοι ή ανεύθυνοι άνθρωποι. Μπορούμε να διαλέξουμε αν θα αγαπάμε τα ζώα ή αν θα κακοποιούμε τα ζώα. Μπορούμε να διαλέξουμε αν θα αγαπάμε τη φύση ή αν δεν θα προσέχουμε τη φύση. Μπορούμε να επιλέξουμε να είμαστε αληθινοί ή να είμαστε ψεύτικοι, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλη καταπιέσεως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλοι πάρα πολύ και για τα ωραία σου λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το θέμα που έθιξες, το οποίο είναι σημαντικό θέμα, και θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα σχόλια. Αν κι άλλοι από εσάς είχατε παρόμοιες εμπειρίες που χρειάστηκε να έρθετε σε επαφή κατάματα με την ανθρώπινη κακία στην έξω κοινωνία όταν φύγατε από τη γυάλα ή όταν έσπασε η γυάλα. Και τώρα λέμε γυάλα, γυάλα σημαίνει φύγε στα αραβικά νομίζω, είμαι σίγουρη. Και τώρα λέμε καληνύχτα, φιλιά πολλά και θα τα πούμε. Γεια σας.